Στο τέλος, βλέπουμε εδώ τον προπονητή της Μπασδάρεβιτς, ο οποίος κάτι λέει στον Καπίνο, τον αναπληρωματικό διεθνή τερματοφύλακα. Ο Μανολάς έχει μπει στη μέση, τον ακούει ο Τζέκο, κάτι προφανώς λέει στον Μπασδάρεβιτς και σπρώχνονται. Και εδώ ακολουθεί μια γενική σύραξη, πέφτουν αντικείμενα από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Ο Γιαννιώτας δέχεται εδώ την μπουνιά. Κλωτσιά και μπουνιά από τον βοηθό προπονητή του Μπασδάρεβιτς. Μία άφλια κίνηση από άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Για μία ακόμη φορά και είναι μπουνιά-μπουνιά, δεν είναι δηλαδή. Είναι μπουνιά μίσους. Προφανώς ήταν μπουνιά. Ένα απίστευτο σκηνικό που σημάδεψε την αναμέτρηση. Μία αναμέτρηση που το περιμέναμε ότι θα είχε ένταση, είχε δυνατές μονομαχίες εντός του αγωνιστικού χώρου. Και πάλι χώρου. Καλά να λέμε μέχρι το. Και πάλι καλά να λέμε πραγματικά δηλαδή. Του Ριτσόλη, συγγνώμη, πάλι καλά να λέμε. Και ο προπονητής ξανά εδώ, Μπασδάρεβιτς κάτι ρόλο. Λέει στον Καπίνο. Ο Μανολάς με τον Τζέκο γνωρίζονται. Συμπαίχτε, κάτι του είπε. Και καταδήλωση του Τζέκο φίλη. Ναι, και κατά δήλωση του Τζέκο φίλη. Εντάξει, τα αίματα εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, η σφιγμή είναι υψηλή. Ζεστά στην αναμέτρηση αυτή. Αλλά αυτό εδώ πέρα το περιστατικό με την γρονθοκόπηση του Γιαννιώτα είναι πραγματικά ένα σκηνικό ντροπή. Και να τονίσουμε, είναι από το βοηθό προπονητή. Ναι. Και θεωρώ ότι θα επιβληθεί πολύ μεγάλη τιμωρία στην εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είχαν υποθεί πολλά για την αναμέτρηση. Η ουσία είναι ότι αν εξαιρέσουμε αυτό το θλιβερό περιστατικό, διεξήχθη σε κόσμια πλαίσια, σε μια πολύ καυτή έδρα. Υπήρξε εκνευρισμός πάντως εντός αγωνιστικού χώρου και καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ναι. Έτσι, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ιδιαίτερα από τους Βόσνιους.